παπαραμίλης πολυτέλεια σούπερ γιότ προερχόμενο από την Ταγκέρι του Μαρόκου εισήλθε χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας. Το γιας σημαίας νήσων Κέιμαν έχει μήκος 141 μέτρα, ενώ χαρακτηρίζεται από τον λιτό αλλά υπερσύγχρονο σχεδιασμό του που του προσδίδουν τη λάμψη ενός πλωτού παλατιού. Εντυπωσιακή θαλαμιγός που βρίσκεται από χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Σούδας μπορεί να μεταφέρει έως 60 επιβάτες στις 30 σουίτες της, καθώς και 57 μέλη πληρώματος. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η πολυτελής θαλαμιγός ναυπηγήθηκε ως πολεμικό πλοίο, το οποίο αργότερα μετασκευάστηκε για να αποκτήσει τη σημερινή του μορφή. Επρόκειτο για Ολλανδική φρεγάτα, η οποία καθελκίστηκε το 1978, ανέλαβε υπηρεσία το 1981 και πουλήθηκε στο ναυτικό των Εμμυράτων το 1998 με την ονομασία Al Emirat. Το 2005 παροπλίστηκε και το 2015 μετασκευάστηκε σε γιότ πολυτελείας από το ναυπηγείο ADM στο Αμπουντάμπι, ενώ την επιμέλεια είχε αναλάβει Γάλλος σχεδιαστής, ο οποίος ήθελε το σκάφος να μοιάζει με δελφίνι. Όσο για την αξία του παλέμαχου σκάφους, αυτή εκτιμάται σήμερα κάπου στα 180 εκατομμύρια δολάρια. Ιδιοκτήτης του γιας είναι ο 61 ετών Σεΐχης Χαντμάν, γιος του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ τώρα είναι εκπρόσωπος του ηγεμόνα στην περιοχή Αλταφράχ του Αμπουντάμπι. Η θαλαμιγός του Σαουδάραβα πάντως δεν είναι η μοναδική που μαγνητίζει τα βλέμματα των επισκεπτών του λιμανιού της Σούδας. Λίγα μέτρα μακριά είναι αγκυροβολημένη μία από τις τρεις θαλαμιγούς του θρύλου του NBA Michael Jordan.